Τώρα επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα καλησπερίσουμε αμέσως εδώ στο στούντιο τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μιχάλης Τρεμόπουλος και Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για τα θέματά μας, τα πρώτα τουλάχιστον αυτή την ιδιότητα. Κύριε Τρεμόπουλο, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έχετε εκδώσει, κύριε Τρεμόπουλο, ένα δελτίο τύπου, μία ανακοίνωση και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, η οποία ταράζει πραγματικά τα νερά στην Δημοτική Επιχείρηση Θεάματος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αφορμή τοποθέτηση του Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Θεάματος και μιλάτε μέσα για μεθοδεύσεις. Από πού ορμόμενος, κύριε Τρεμόπουλε, και τι συμβαίνει κατά τη γνώμη σας στην TV100 και στα άλλα μέσα? Ναι. Κοιτάξτε, ξεκινάμε και με τη δημοσιογραφική ιδιότητα αλλά και με την ιδιότητα του πολίτη και του δημόσιου προσώπου. Είναι αυτό που βγαίνει ως αγωνία, ως διάθεση, ως όραμα για την πόλη. Να υπάρχουν μέσα τα οποία είναι ανεξάρτητα, να είναι φωνές που δεν εξαρτώνται ούτε από σκοπιμότητες, από συμφέροντα, ούτε από κομματικές και κρατικές εντολές. Έτσι λοιπόν η δημοτική τηλεόραση και τα ραδιόφωνα, αυτή είναι η λεγόμενη δημοτική επιχείρηση πληροφόρησης, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται σίγουρα ανασύνταξη. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ο ορισμός από τη διοίκηση ενός δικού τους προσώπου. Θα μου πείτε, ποιο είναι το καινούριο? Κάθε διοίκηση... Τι διαφορετικό συμβαίνει σε σχέση με το παρελθόν? Ναι. Εδώ έγινε ένας διαγωνισμός. Θέλει δηλαδή η διοίκηση Ζέρβα να δείξει ότι κάνει και διαγωνισμό, υπάρχει και σχετική δέσμευση από τον νόμο. Αλλά οι όροι οι οποίοι τίθενται για την αξιολόγηση και όλα αυτά που έχουν συμβεί δείχνουν ότι πρόκειται για μια διάτρητη διαδικασία. Από τη στιγμή που από τον Αύγουστο έχει ανακοινωθεί ως Γενικός Διευθυντής συγκεκριμένο άτομο, το οποίο και τελικά επιλέγει χτες από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε με ένα τρίκ στο Μέγαρο της Νικολάου Γερμανού. Ως ομάδα έργου συντονιστής ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, δηλαδή μια εθελοντική ομάδα, επί μήνες δηλαδή θέλουν να πιστέψουμε όλοι ότι δούλευε μια ομάδα εθελοντικά για το καλό της πόλης, του Δήμου και των δημοτικών μέσων. Στη συνέχεια ορίστηκε μια επιτροπή αξιολόγησης για τον διαγωνισμό του Γενικού Διευθυντή, όπου τα δύο από τα τρία μέλη ήταν και υφιστάμενοι του συγκεκριμένου προαλυφόμενου Γενικού Διευθυντή. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ταυτόχρονα, δεν είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών, δεν έχει ραδιοτηλεοπτική εμπειρία, ήταν στα γραφείο τύπου του κυρίου Παναγιώτη Ψωμιάδη επί 8 χρόνια και άλλα 4,5 στο στέλεχος του κυρίου Ψωμιάδη, τον κύριο Φωτόπουλο, στο Δήμο Δέλτα. Υπηρεσία σε γραφείο τύπου, έστω και αν υπάρχει εμπειρία σε συγγραφή, σε εφημερίδες κτλ. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι άμεσα χρήσιμο, όπως λέει και ο κανονισμός, ο ιστορικός κανονισμός της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, το απαραίτητο προσόν. Είναι το πανεπιστημιακό πτυχίο και είναι και η γνώση και θέση ευθύνης σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η υπηρεσία σε γραφεία τύπου είναι πολιτική θέση στην ουσία, δεν είναι θέση δημοσιογραφική. Έτσι λοιπόν, με τον όρο ταυτόχρονα ότι θα πρέπει μέσα στα ο διαγωνισμός όταν έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο, έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα και προϋπηρεσία σε φορείς γενικής κυβέρνησης κατά προτίμηση ΟΤΑ, δηλαδή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που σημαίνει άλλη μια φωτογραφία του συγκεκριμένου προσώπου. Έτσι λοιπόν αποθαρρύνθηκαν άλλοι άνθρωποι που υπάρχουν με πτυχία, με εμπειρία ραδιοτηλεοπτική μέσα στην πόλη, μέσα στη χώρα
και δεν έθεσαν υποψηφιότητα. Έγινε μια διαδικασία όπου σας είπα ποιοι αποτελούσαν την Επιτροπή Αξιολόγησης. Υπήρξαν ουσιαστικά άλλες υποψηφιότητες. Υπήρχε μία. Έφτασαν. Μία, άλλη μία υποψηφιότητα. Άλλη μία μόνο υποψηφιότητα από ένα στέλεχος επί 25 χρόνια περίπου της TV100 που όμως μέσα από ερωτήσεις σκληρές, στημένες, ούτως ώστε να εκτεθεί το πρόσωπο αυτό, αλλά και ταυτόχρονα να αναβαθμιστεί η γνώση όταν οι δύο από τους τρεις είναι στενοί συνεργάτες και φυστάμενοι του συγκεκριμένου εκλεκτού της διοίκησης, γνωρίζαν και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα τεθούν. Επομένως, αυτό μυρίζει από μακριά ένα στημένο σκηνικό, το οποίο και δεν τιμά ούτε το Δήμο, ούτε αυτούς που το δημιούργησαν και πάνω απ' όλα τους πολίτες. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Τρεμόπουλε, το έργο που πρέπει να επιτελείται στην Δημόσια Επιχείρηση Πληροφόρησης, ποιο θα είναι αυτή τη στιγμή, ποιο πρέπει να είναι, γιατί μιλάμε για τους πολίτες του Δήμου Θεσσαλονίκης και όχι φυσικά μόνο, γιατί όσον αφορά την τηλεόραση, το σήμα εκπομπής βγαίνει και εκτός των ορίων της Θεσσαλονίκης. Οπότε μιλάμε για την ευρύτερη εικόνα που βγάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου. Ναι. Άρα λοιπόν, τι είδους ποιότητα, τι είδους παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να δίνονται ουσιαστικά. Ήδη το καταλαβαίνετε και από το πρώτο σημείο της απάντησής μου ότι εμείς περιμένουμε μια υψηλή ποιότητα. Όταν εξοδεύονται τόσα χρήματα, όταν υπάρχει τόσο προσωπικό, τόσος μηχανισμός και δυνατότητες, είναι κρίμα η τηλεθέαση να μην είναι εκεί που πρέπει και ταυτόχρονα να μην καλύπτονται τα ζητήματα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής με τον τρόπο που αξίζουμε. Έτσι, βεβαίως, και για παράδειγμα, δεν μπορεί να κρατάει 8 ώρες το Δημοτικό Συμβούλιο και να καλύπτεται όλο. Το λέω εγώ που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος. Γιατί 8 ώρες Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν θα μπορούσε να γίνει μια επεξεργασία των πιο κύριων σημείων με τη γνώμη και των παρατάξεων και το χρόνο που τους αναλογεί στις ερωτήσεις και να υπάρχει και εκεί μια επιλογή κάποιων βασικών σημείων ή να υπάρχουν εκπομπές, όπως τώρα καλή ώρα, τα θέματα τα οποία τίθενται και είναι επωφελία της πόλεως, να προβάλλονται από τη δημοτική τηλεόραση. Όχι πάντα με λόγο, γιατί εδώ θέλει και ρεπορτάζ, θέλει και έρευνα, θέλει και αντιπαράθεση, θέλει στρογγυλά τραπέζια. Θέλει δηλαδή να είναι επί της ουσίας διερευνητικές οι εκπομπές, να είναι ελκυστικές. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν τα παρέχει αυτούσιο όπως προβάλλεται τα περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρετε. Γιατί εκεί δεν γίνεται μοντάζ, δεν κόπτεται ο λόγος κάποιου, δεν σταματάει, δεν παίρνουν τελείες. Αυτούσιο όπως συμβαίνει την ώρα που συμβαίνει, νομίζω ότι είναι πάγιο αίτημα πολιτών σε πολλούς άλλους δήμους να προβάλλεται τηλεοπτικά. Ναι, βεβαίως. Απλά το ότι είναι πολύ ωραίο το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης είναι ένα θέμα. Είναι η χαρά του κάθε δημάρχου να μπορεί να έχει ένα μέσο να το ελέγχει, τις σοφίες τις οποίες τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που πολλές φορές καταφεύγουν να μπορούν να καλύπτονται. Είχα δουλέψει ως δημοσιογράφος και στο ένα το κύμα, το διαδημοτικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, τα αιτήματα των δήμων και των δημάρχων για να καλυφθούν σκότωναν το πρόγραμμα του ραδιοφώνου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα. Πιστεύω στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία, αλλά όχι κάθε δήμος και ραδιόφωνο, κάθε συνεργασία δήμων και τηλεόραση. Αυτό δεν μπορεί να μετατραπεί ένα δημοτικό μέσο ενημέρωσης να είναι ντουντούκα του δημάρχου, γιατί εκεί καταλήγει. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται και κάποια ανεξάρτητα κριτήρια. Κριτήρια δηλαδή τα οποία να εγγυούνται την δημοκρατικότητα και τον πλουραλισμό στην έκφραση των απόψεων. Και αυτό πάλι σας είπα και με debate και με ουσιαστική αναζήτηση ζητημάτων, διότι χωρίς εικόνα, χωρίς ρεπορτάζ, χωρίς επιτόπου καταγραφή των ζητημάτων, δεν μπορεί να γίνει μόνο με συζήτηση. Χρειάζεται λοιπόν και άλλα πράγματα, ενίσχυση της υποδομής, δεν έχουν αυτοκίνητα να κινηθούν, είναι παπαλαιωμένα. Υπάρχει δηλαδή μια σειρά από προβλήματα που, και πολιτικής, αλλά και μέσων, που κάνουν πολύ δύσκολο να προσφερθεί ένα υψηλού επίπεδου περιεχόμενο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό. Είχε ζητηθεί και είχε συζητηθεί κιόλας με την Προεδρία του κυρίου Κυρίζογλου, ο Αμπελοκήπων Μενεμένης Δημάρχου, ως πρόεδρος της ΠΕΔΜΟ όταν ήταν, είχε
συζητηθεί και το είχαν προτείνει και με τον κύριο Δανιλίδη είχε συζητηθεί να γίνει μια διαδημοτική επιχείρηση και όχι απλά δημοτική του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να συμμετέχουν και να έχουν και λόγο και φωνή και άποψη και θέση σε όλα τα ζητήματα, τα βασικά, οι δήμαρχοι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κοιτάξτε, δεν προχώρησε όμως αυτό. Παίζει αυτό το ρόλο η TV100. Δηλαδή έρχονται και δήμαρχοι. Και βεβαίως έχει στενές σχέσεις ο κύριος Ζέρβας με το σύστημα κυρίου Ζογλου. Καλά, ο κύριος Ζέρβας είναι τώρα 6 μήνες, κύριε Τρεμόπουλε. Προηγουμένως ήταν ο κύριος Μπουτάρης. Ναι, βεβαίως. Έτσι είναι. Από εκεί και πέρα δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς υψηλού επίπεδου ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Χρειάζονται επενδύσεις. Χρειάζεται να μπορεί να έχει εχέγγυα αντικειμενικότητας. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, διότι ή θα γίνει παράθεση όλων των δημάρχων με τη σειρά τους να έχει ο καθένας την εκπομπή του και θα γίνει ένα απίθανο πράγμα, ή θα υπάρχει σύγκρουση του ποιος θα βγαίνει και πώς θα βγαίνει, με τι ποσοστά, με ποιες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, ας μην το συζητήσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ρεαλιστικό και δεν έχει γίνει πουθενά στον κόσμο αυτό. Ανεξάρτητα μέσα. Ναι, εφόσον υπάρχει το δημοτικό, να έχει εχέγγυα ανεξαρτησίας, να υπάρχει λόγος των πολιτών να μπορούν να εκφράζονται διάφορες απόψεις με αντικειμενικότητα, αλλά και πλουραλισμό και ακόμη και διαφωνία στον αέρα. Στην κρατική τηλεόραση συμβαίνει αυτό, κατά την τώρα έχω δουλέψει στην κρατική τηλεόραση. Γι' αυτό ρωτάω την άποψή σας. Όχι, δεν συμβαίνει. Λέγαμε ότι θα γίνει το BBC. Υπήρξε περίοδος που συνέβη ποτέ όμως, ήταν ποτέ η κρατική τηλεόραση ανεξάρτητη? Όχι. Εγώ δεν το πιστεύω. Μπορεί κάποιες στιγμές να υπάρχουν κάποιες εκλάμψεις, αλλά κάθε κυβέρνηση θέλει να ελέγχει τα μέσα. Και πραγματικά το BBC είναι το φάντασμα κάθε ελληνικής κυβέρνησης, όπου δεν μπορεί να λειτουργήσει με ένα μέσο, με έναν ανεξάρτητο τρόπο, γιατί το σφίγγουν τόσο πολύ, δεν καταλαβαίνουν ότι στο τέλος η προπαγάνδα αυτή αποτυπώνει τη συνείδηση του πολίτη, χάνουν την αξιοπιστία τους και στο τέλος διαλέγουν τα ιδιωτικά μέσα και ενημερώνονται από εκεί. Ή διαλέγουν το κανάλι που τους αρέσει, το ραδιόφωνο που τους αρέσει και τέλος. Φανταστείτε, σκεφτείτε τις δόξες που είχε κάποτε το FM 100. Όταν ο κύριος Κούβαλας, μετά το 1986, όταν κέρδισε τις δημοτικές εκλογές, ήθελε να χρηματοδοτήσει το μετρό από χρήματα του FM 100. Δηλαδή, καλά, ήταν τι τα πρώτα βήματα υπήρχε, τότε, ναι, υπήρχε όμως και χρήμα, υπήρχε διαφήμιση. Ήταν τα πρώτα βήματα, όντως. Τότε είχαν στείλει από την κυβέρνηση κάτω του Πασόκ, από την Αθήνα, τον κύριο Αρκουδέα εδώ πέρα, για να γκρεμίσει τις κεραίες και τα λοιπά. Είχε ηρωποιηθεί. Ηρωποιηθεί. Ο κύριος Κούβαλας, είχε γίνει ήρωας. Όμως, για τη Θεσσαλονίκη, υπερασπιζόμενος αυτή την ανεξαρτησία. Ακριβώς. Είχε όμως και το ραδιόφωνο έναν πλουραλισμό. Υπήρχαν άτομα που το υπηρέτησαν κτλ. Και ήταν μια ελεύθερη φορή σε σχέση με το κρατικό μονοπόλιο. Και το ίδιο είχε γίνει και επί Εύερτ στην Αθήνα, με το αντίστοιχο δημοτικό ραδιόφωνο. Ο κόσμος αναζητά την ανεξάρτητη φωνή. Ως πότε ήταν όμως ανεξάρτητη, όταν και αυτό έγινε εξάρτημα της παράταξης και των αρχηγών των δημοτικών παρατάξεων που διοικούσαν το Δήμο, τότε άρχισε σιγά σιγά να πέφτει και να ξεπερνιέται από άλλα μέσα. Θα μπορούσε να γίνει ακαδημαϊκή η κουβέντα τώρα. Ναι, βέβαια. Σίγουρα το ξέρω, αλλά κύριε Τρεμόπουλε, έχουμε και άλλα θέματα. Γι' αυτό έρχεται και το διαδίκτυο να καλύψει και κάποια κενά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γι' αυτό ήρθαν και τα fake news ως κακό αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας και πάει λέγοντας. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Θέλω λίγο, κύριε Τρεμόπουλε, στην καθημερινότητα των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης να έρθουμε. Ένα μεγάλο ζήτημα που τέθηκε το τελευταίο διάστημα και μάλιστα έχει πάρει και κάποιες προεκτάσεις που δεν τις περιμέναμε, είναι η flyover, η λεγόμενη, η περιφερειακή, η περιψωμένη, να το πούμε ελληνικά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Και όταν μιλάω για προεκτάσεις, μία από τις προεκτάσεις αυτού του έργου και της ανακοίνωσής του ως πιθανού έργου είναι ότι δεν θα γίνουν τα ηχοπετάσματα. Αναφέρω ενδεικτικά ένα παράδειγμα, ότι πάει πίσω το έργο των ηχοπετασμάτων. Θέλω την άποψή σας πάνω στην εξαγγελία την πρωθυπουργική για το έργο αυτό. Κοιτάξτε, ξεκινάμε από την αντίληψη ότι θα έπρεπε να εξυπηρετούνται οι πολίτες και τα αγαθά τους μέσα από τα δίκτυα σταθερής τροχιάς που αξίζει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Μιλάμε από την αρχή της δεκαετίας του 80 για το να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη ένα επιφανειακό πλήρες δίκτυο τραμ. Αυτό δεν έγινε. Μια και το αναφέραμε πριν, ήταν επιλογή
της Δημοτικής Διοίκησης τότε, που υποστηρίχθηκε από τις μετέπειτα κυβερνήσεις να γίνει το υπόγειο μετρό. Από το 1987 μέχρι σήμερα, μετράτε πόσα χρόνια, 33 τον αριθμό, όπου η πόλη έχει υποφέρει. Αν λοιπόν προχωρούσε, είτε το επιφανειακό τραμ που θα γινόταν στο 1/10 της... λέγαμε τότε θα κρατήσει 1,5 χρόνο και θα γίνει στο 1/10 του κόστους του μετρό. Εδώ έχει ξεπεραστεί προπολού. Δεν έχει γίνει. Ταυτόχρονα, ούτε το ένα μέσο, ούτε το άλλο. Τώρα υποσκάπεται η προοπτική να αποκτήσει η πόλη με τα αρχαία στο σταθμό Βενιζέλου. Θα πάει και κάποια άλλα χρόνια, γιατί θα υπάρχουν δικαστικές περιπέτειες κτλ. Κτλ. Το ήξεραν πολύ καλά αυτό, που είναι η χαρά των εργολάβων, οι καθυστερήσεις, διότι υπάρχουν και αποζημιώσεις όταν οι ίδιοι δεν ευθύνονται. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια που παίζονται. Αυτό είναι και το στοιχείο που κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ τη σημερινή κυβέρνηση όσον αφορά την απόφαση για τα αρχαία. Βεβαίως. Εμείς το λέγαμε πολύ πιο πριν από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ως κυβέρνηση δεν προχώρησε αποτελεσματικά, μια και είχε στα χέρια του απόφαση του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, για τη μη μετακίνηση των αρχαίων. Υπήρχαν σχέδια και 2 χρόνια είναι δυσδιάκριτο γιατί δεν προχώρησε αυτή η επιλογή. Τώρα δηλαδή κλαίει στο χυμένο γάλα. Η σημερινή κυβέρνηση ξαναγύρισε στα παλιότερα σχέδια και κυρίως ξαναγύρισε σε μία αντίληψη γεωταχυδισμού, την οποία εκφράζει η διοίκηση Ζέρβα στο Δήμο, όπου τα αυτοκίνητα ή η μετακίνηση των ανθρώπων μέσα από τα αυτοκίνητα προηγούνται κάθε άλλη συλλογική λύση. Αυτό το λέτε και με αφορμή το έργο στην Πλατεία Ελευθερίας, κύριε Τερμόπουλε. Στην κατάργηση του πεζοδρόμου του κάτω μέρους της Αγίας Σοφίας. Στο ότι σε κάποια σημεία βγαίνουν τα κολονάκια με πολύ αμφίβολη επανατοποθέτησή τους. Γενικότερα, στο ότι προσελκύεται το ΙΟΤΑΧΗ στο κέντρο της πόλης και γιατί δεν υπάρχουν συλλογικά μέσα μεταφοράς και γιατί κερδίζουν κάποια ιδιωτικά πάρκινγκ. Κρατήστε το αυτό για τη συνέχεια. Το ρεπορτάζ πάντως, το τελευταίο δημοτικά που δείξαμε εμείς, έδειξε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ να βάζει λουκέτο, το πολύ όροφο απέναντι από τα δικαστήρια. Αυτό ούτως ή άλλως ήταν καραβοτσακισμένο εδώ και πολλά χρόνια, διότι έχει άνεση, δεν έχει κατοικίες και παρκάρουν τα αυτοκίνητα στη μια λωρίδα του δρόμου και γι' αυτό ακριβώς. Ειδικά αυτό το πάρκινγκ είχε πάντα πρόβλημα, δεν είχε δηλαδή πληρότητα. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα δεν κινούνται ίσα-ίσα. Ενώ υπάρχει κρίση, οι πολίτες επιλέγουν το αυτοκίνητο γιατί ο ΑΣΤ είναι αναξιόπιστος, γιατί ξέρετε τα προβλήματα, μην τα γνωστά, αναπαράγουμε. Γνωστά. Ναι. Επομένως, προτιμάει να πάει το ΙΟΤΑΧΗ για να κατέβει. Αυτό λοιπόν φαίνεται να είναι και η λογική της διοίκησης του Δήμου. Η προσέλκυση δηλαδή του ιδιωτικού αυτοκίνητου στο κέντρο της πόλης. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και υπερτοπική κυκλοφορία, η οποία ακριβώς κολλάει στην αντίληψη της φτηνής κατασκευής cut and cover που είχε επιλέξει η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ επί Υπουργού Δημοσίων Έργων του κ. Άκη Τσοχατζόπουλου. Τότε λοιπόν, την ίδια στιγμή που γινόταν η περιφερειακή της Πάτρας, περιφερειακή του Ημιτού με τούνελ και κοιλαδογέφυρες, την ίδια στιγμή που ο τότε Υπουργός Πεχοδέ, ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης, είχε επιλέξει μια τέτοια χάραξη που να σέβεται το ανάγλυφο του δάσους και να είναι με τούνελ και κυλαδογέφυρες, υπερίσχυσε η άποψη του κυρίου Τσοχατζόπουλου για το συγκεκριμένο περιφερειακό, ο οποίος και κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, υπήρχαν τότε και διαμαρτυρίες, ενώ θα μπορούσε να γίνει με αυτή την ίδια τεχνική που σας είπα σε άλλες πόλεις, Αθήνα και Πάτρα, συνέβαινε. Άρα με το νέο έργο τώρα. Με το νέο έργο λοιπόν, τι ομολογούν. Τότε λέγανε ότι με τον περιφερειακό θα λυθεί μια και διαπαντός το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Αυτό λέει μια αντίληψη του γεωταχυδισμού. Λύθηκε? Όχι. Τα προβλήματα μετά από τόσα χρόνια συνεχίζουν να υπάρχουν και να διωγγώνονται. Αυξήθηκαν και τα γεωταχή όμως και ο αριθμός τους. Ναι. Μέσω της κρίσης θα πρέπει να μειωθεί η χρήση τους. Αν υπήρχαν συλλογικά μέσα ασφαλή, αξιόπιστα, οι πολίτες θα τα επέλεγαν. Δεν υπάρχουν. Διωγγώνεται το πρόβλημα με τα ΙΟΤΑΧΗ. Ποιος κερδίζει?
οι εταιρείες που πουλάνε αυτοκίνητα, οι εταιρείες πάρκινγκ κλπ. Κλπ. Και τα δημοτικά έσοδα που έχουν εκτοξευθεί. Έτσι. Και τα οποία τα μισά τα παίρνει η συγκεκριμένη εταιρεία λογισμικού που η σημερινή διοίκηση του Δήμου τα κατήγγειλε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Για την ελεγχόμενη στάθμευση μιλάμε. Την ελεγχόμενη στάθμευση. Το σύστημα το ναι. Αυτό λοιπόν συμφέρει. Εκατομμύρια Ισραήλ και πέφτουν σε κάποια ταμεία. Επομένως, όταν η ίδια η αντίληψη η διαφορετική στην πράξη είναι ενίσχυση του ιδιωτικού αυτοκινήτου, κάποια στιγμή ο ένας περιφερειακός δεν θα επαρκεί. Συμβαίνουν ατυχήματα, μποτιλιαρίσματα κτλ. Μιλούσαν για άλλον περιφερειακό, εξωτερική περιφερειακή που θα καταστρέψει από την άλλη μεριά το δάσος και κατέληξαν στο να γίνει μια υπερυψωμένη περιφερειακή όπου θα καταστραφούν και άλλα 75 στρέμματα δάσους κλπ. Κλπ. Και επιπτώσεις που λέτε. Αυτό είναι το συνολικό πλαίσιο που μπαίνει αυτή η επιλογή. Προφανώς είμαστε αντίθετοι, αλλά δεν θα κοιτάξουμε μόνο το αποτέλεσμα. Κοιτάμε την ουσία. Και η ουσία είναι ότι όσο δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες, όταν είναι αναγκασμένοι να παρακάμψουν το κέντρο με αυτόν τον τρόπο, και ακόμη και εν μέσω κρίσης, θα αυξάνεται η ιδιοκτησία και η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Λέμε λοιπόν ότι η λύση είναι τα συλλογικά μέσα και για να μπορούν οι πολίτες να κινηθούν με αξιοπρέπεια αυτοί και τα αγαθά τους. Και ταυτόχρονα προαστιακός σιδηρόδρομος. Διότι αυτοί οι οποίοι. Άλλο μακρινό και αυτό. Μακρινό όνειρο, έχει αρχίσει φαντάζει, να υλοποιείται. Κοιτάξτε, παρόλο που θα μπορούσα και εγώ να κάνω μια εύκολη κριτική, άρχισε να υλοποιείται από μόνο του. Δηλαδή το αγώι κάνει τον αγωγιάτη. Υπάρχουν συγκοινωνίες, μάλλον σιδηροδρομική επικοινωνία. Αναγκάστηκε ο ΣΕ, ή όπως λέγεται. Να αρχίσει να επεκτείνεται. Και προς την Κατερίνη, προς τη Λάρισα, σε άλλα σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Εδώ λέμε όμως και για μία επέκταση του σιδηροδρόμου προς τη Μηχανιώνα, προς τη Χαλκιδική, που ήταν εξαιρετική κάποιους μήνες, 3-4 μήνες το καλοκαίρι. Εξαιρετική διευκόλυνση, η σιδηροδρομική Εγνατία, η οποία. Πάντως προμελέτη υπήρχε για να φτάσει μέχρι τα Νέα Μουδανιά. Υπήρξε κάποια ναι, στιγμή βεβαίως. Μια προμελέτη. Ξέρετε. Φαντάζομαι σε σιρτάρια χωμένη κάπου. Τώρα, ναι, την είχε κάνει το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και ο κ. Πυργίδης, είχε καθηγητής, έχει ασχοληθεί ειδικά με αυτό. Συγκεκριμένη πρόταση, αναλυμένη, η οποία δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Και όταν λοιπόν αυτά δεν υπάρχουν. Περιμένει κανείς άλλη λύση, εκτός από το να πούν πώς θα διευκολύνουμε με έναν καινούριο τρόπο το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Τερμόπουλο, για να επιστρέψουμε να δούμε και άλλα ζητήματα της ευρύτερης πολιτικής κοινής και τις εξελίξεις. Διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι πίσω.